Πάμε να περάσουμε στο γλυκάκι της ημέρας. Σήμερα το γλυκό μας είναι τάρτα μελιού. Δεν ξέρω τι φαντάζεστε, αλλά μία τάρτα μελιού έχει μία γεμάτη γεύση από μέλι. Κάθε μπουκιά πραγματικά είναι τόσο μελένια που δεν έχετε δοκιμάσει τίποτα παρόμοιο. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για την τάρτα μελιού θα χρειαστούμε για τη βάση 180 γραμμάρια βούτυρο λούρπα κανάλατο παγωμένο και έξτρα για τη φόρμα, 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, μία πρέζα αλάτι, ένα αυγό μεσαίο και μία κουταλιά της σούπας νερό παγωμένο. Για τη γέμιση, 350 γραμμάρια μέλι, 150 γραμμάρια σιρόπι σφενδάμου, 1/3 από ένα κουταλάκι του γλυκού τζίντζερ σε σκόνη, 1/3 από ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 60 γραμμάρια βούτυρο λούρπα κανάλατο, ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι, μία πρέζα αλάτι και 200 γραμμάρια ψωμί. Για το σερβίρισμα, παγωτό βανίλια, φύλλα δυόσμου, θυμάρι και μέλι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Το μόνο που χρειάζεται να προσέξουμε σε αυτή τη συνταγή είναι η βάση της τάρτας που θα ετοιμάσουμε. Γιατί θα φτιάξουμε μία κανονική βάση τάρτας. Αυτό που πρέπει πρώτα απ' όλα να προσέξουμε είναι το βούτυρό μας να είναι παγωμένο από το ψυγείο. Οπότε πάνω το πάνω. Και εδώ έχουμε το βουτυράκι μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βούτυρο λούρπα κανάλατος αλουμινόφιλο. Παράγεται από 100% αγνό αγελαδινό γάλα, χωρίς συντηρητικά και δεν περιέχει καθόλου αλάτι. Θέλουμε 180 γραμμάρια παγωμένο βουτυράκι λούρπα. Οπότε, ανοίγουμε τη συσκευασία. 50, 150, 200 είναι εδώ, οπότε εδώ είμαι 180. Θα κόψετε το βούτυρο και έτσι όπως είναι παγωμένο, όσο λιγότερες κινήσεις κάνετε με τα χέρια σας, τόσο λιγότερο λιώνει το βούτυρο και αυτό είναι που πραγματικά θέλουμε. Θα πάρετε και θα κόψετε το βουτυράκι εδώ πέρα σε ωραία κυβάκια. Όσο πιο μικρά, τόσο πιο ωραία θα βγει η βάση για την τάρτα σας. Πρέπει να κάνουμε γρήγορα τις κινήσεις γιατί λιώνει το βούτυρο. Τα χέρια μας είναι ζεστά. Και το τελευταίο μας. Εδώ. Και εδώ. Ήδη βλέπετε ότι καθώς πιάνω το βούτυρο με τα χέρια μου άρχισε να μαλακώνει, σωστά? Αυτό είναι που δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να συμβεί. Λοιπόν, τώρα. Έχουμε δύο εναλλακτικές. Η μία εναλλακτική είναι χέρι και η άλλη εναλλακτική είναι μίξερ. Θα χρησιμοποιήσω το μίξερ. Οπότε ρίχνω μέσα τα στερεά μου υλικά, αλεύρι, άχνη ζάχαρη, λίγο αλάτι. Προσθέτουμε και το βούτυρο, παγωμένο όπως είναι, σε κυβάκια. Και χτυπάμε πολύ καλά τα στερεά μας υλικά με το βούτυρο μέχρι να εξαφανιστεί το βούτυρο τελείως, να μην το βλέπουμε. Οπότε. Τώρα, σε αυτό το σημείο θέλω να δείτε ακριβώς τι έχουμε κάνει εδώ πέρα. Το βλέπετε. Ουσιαστικά το αλεύρι μας έγινε σαν καλαμποκάλευρο σε χρώμα. Έχει κυτρινίσει λίγο γιατί έχει πάρει το χρώμα του βουτύρου. Και αυτό ακριβώς είναι που θέλω να κάνετε κι εσείς. Το βλέπετε. Είναι αλεύρι κανονικά. Το βούτυρο έχει εξαφανιστεί τελείως. Τώρα, ξαναβάζω πίσω. Εδώ, γιατί δεν έχουμε τελειώσει. Και μόλις φτάσει σε αυτή την υφή το μείγμα μας, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε την υγρασία μας. Που η υγρασία μας πρέπει να είναι ελάχιστη. Θα βάλω ένα αυγό 50 γραμμάρια. Κανονικό αυγό, μην βάλετε extra large, γιατί αν βάλουμε extra large δεν χρειάζεται να βάλουμε καθόλου νεράκι. Ένα αυγουλάκι, εδώ. Και 1 με 2 κουταλιές της σούπας νερό. Κοιτάξτε πόσο λίγο που βάζω. Αυτό είναι. Τώρα θα λέτε ότι αυτός έχει τρελαθεί, κάτι δεν πάει καλά. Όλα πάνε καλά στο μυαλό μου, αλήθεια σας λέω. Αν βάλετε παραπάνω νερό, θα βγει λάσπη το μείγμα σας και ουσιαστικά δεν θα πετύχει τάρτα. Οπότε κλείνω ξανά το μίξερ. Ανακατεύω. Και αυτό που θα δείτε τώρα είναι κάτι μοναδικό. Ένα αυγουλάκι και ελάχιστο νερό κάνει το ζυμάρι μας έτσι. Αυτό ήταν. Βουαλά. Κοιτάξτε εδώ. Με ένα αυγό και λίγο νεράκι το μείγμα μας έγινε σαν πλαστελίνη, το βλέπετε. Και ήρθε η ώρα τώρα να ξεκουράσουμε το ζυμάρι μας. Ξέρετε, κλασική διαδικασία, πρέπει να τα αφήσουμε στο ψυγείο, γιατί πρέπει η υγρασία μαζί με τα αλεύρι να γίνουν ένα και ουσιαστικά να γίνει πιο ελαστικό το μείγμα μας. Τέλεια. Και κοιτάξτε, το βλέπετε. Άμα βάλω παραπάνω υγρασία, πιστέψτε με, δεν θα βγει καλό ζυμάρι, οπότε ακούστε με, ξέρω τι σας λέω.
Απλώστε λίγο με τα χέρια σας, εδώ. Καλύπτουμε μεμβράνη πολύ καλά, γιατί το ζυμαράκι μας έχει την τάση να προφάει μυρωδιές μέσα από το ψυγείο. Οπότε, άμα έχετε κρέας, άμα έχετε κρεμμύδι κομμένο, οτιδήποτε άλλο, θα ρουφήξει γεύση το ζυμάρι και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Καλύπτουμε πολύ καλά. Και τώρα μπορούμε να βάλουμε είτε στην κατάψυξη και να το βγάλουμε στη συντήρηση μία μέρα πριν από την ημέρα που θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε, είτε στη συντήρηση. Στη συντήρηση θέλει τουλάχιστον μισή ώρα να το ξεκουράσουμε, μπορείτε να το βάλετε και παραπάνω, αλλά πριν το χρησιμοποιήσετε, θέλω να βγάλετε περίπου 10 λεπτά εκτός ψυγείου. Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα εδώ. Αυτό. Αυτό πάει στο ψυγείο, να μείνει, να ξεκουραστεί και θα χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν το άλλο. Εδώ και εδώ και βουαλά. Οπότε θα κάνουμε κι άλλη τάρτα μετά. Τέλεια. Λοιπόν, το ζυμάρι μας είναι εδώ, αυτό πάει στην άκρη. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε την πιο ωραία διαδικασία που υπάρχει στον κόσμο. Να ανοίξουμε ζυμάρι για τάρτες. Τώρα, ισχύει ακριβώς ό,τι ίσχυε και πριν. Σημαίνει ότι με τα γυμνά μας χέρια κουμπάμε όσο λιγότερο γίνεται το ζυμάρι μας, γιατί μεταφέρουμε τη θερμοκρασία στο ζυμάρι και είναι κάτι που δεν θέλουμε, δεν θέλουμε να λιώσει το βούτυρο. Απλά στην αρχή θα χρησιμοποιήσω λίγο τα χέρια μου για να βοηθήσω να ανοίξει λίγο το ζυμάρι. Γιατί ήταν στο ψυγείο, τέλεια. Και επειδή δεν κάνει να πιάνω το ζυμάρι με γυμνά χέρια, τι θα κάνω. Θα φορέσω γάντια. Εντάξει, όποτε φοράω γάντια στη μαγειρική νιώθω πολύ κακός. Είναι σαν να είσαι ο πράκτορας 007 και να ξεκινάς τις μυστικές αποστολές. Δύο λαδόκολες. Και ήρθε η ώρα για τα αλευράκι μας. Αλεύρι πάνω στη μία λαδόκολα. Βάζουμε το ζυμάρι από πάνω. Και προσθέτουμε κι άλλο αλεύρι. Κλείνουμε τη λαδόκολα, βάζουμε την άλλη λαδόκολα από πάνω και ανοίγουμε πάντα το ζυμάρι μας ανάμεσα από δύο λαδόκολες. Αυτό είναι το μυστικό, πάντα πετυχαίνει. Και κοιτάξτε εδώ, είναι τέλειο. Θα τα λέμε τέλειο, το εννοούμε. Και μόλις ανοίξετε το ζυμαράκι σας ωραία, εδώ, ήρθε η ώρα να το βάλουμε στην ταρτιέρα μας. Θέλω να πάρετε λίγο ακόμα βουτυράκι, εδώ, όχι πολύ, και να βουτυρώσετε τις άκρες από την ταρτιέρα σας. Σε περίπτωση που έχει αυλακώσει στην ταρτιέρα, το μόνο σημείο που μπορεί να κολλήσει το ζυμάρι μας είναι στα πλάγια, οπότε βάλτε λίγο βουτυράκι και λίγο κάτω. Εντάξει, κάτω είναι σχεδόν αδύνατο να σας κολλήσει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, καμιά φορά τα κάνουμε όλα λάθος. Αλλά και όλο λάθος να τα κάνετε, η συνταγή μου θα βγει. Εγγύηση. Λοιπόν, πάρε το ζυμαράκι μαζί με τον πλάστη και πολύ απλά αφήστε να πέσει πάνω από την ταρτιέρα. Τώρα, πολύ προσεκτικά, γυρνάμε τα πλαϊνά, τα βάζουμε μέσα, εδώ και εδώ και γυρνάμε τις άκρες προς τα έξω. Πολύ σημαντικό αυτό το σημείο, γιατί σε περίπτωση που δεν γυρίσουμε τις άκρες προς τα έξω, αν και θα χάσουμε λίγο από το ζυμάρι, η τάρτα μας καθώς ψήνεται μέσα στο φούρνο έχει την τάση πάντα να συρρυκνώνεται. Οπότε, άμα ψήσουμε την τάρτα χωρίς να γυρίσουμε τις άκρες, θα μπει και ένα δάχτυλο μέσα από την άκρη. Και αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε, γιατί ουσιαστικά χαλάει το σχήμα της τάρτας μας. Τώρα, ήρθε η ώρα να τρυπήσουμε με φιγούνι, εδώ. Και ήρθε η ώρα για το ψήσιμο. Το ψήσιμο είναι πολύ απλό. Χρειαζόμαστε μία μεμβράνη, το κλασικό μας βάρος και ο φούρνος μας πάντα στους 160 βαθμούς. Τον ρίχνουμε το βάρος μέσα. Το κλασικό. Κόβουμε τη μεμβράνη, γυρνάμε τη μεμβράνη και ψήνουμε 30 λεπτά στους 160 με βάρος και 20 λεπτά χωρίς βάρος. Μόλις είναι έτοιμη η βάση για την τάρτα μας, θα ετοιμάσουμε και τη γέμιση με υιού για να κάνουμε την τάρτα μέλι. Λοιπόν, πάει μέσα στο φούρνο, οπότε ραντεβού πίσω σε 20 λεπτά και 30 λεπτά, 50 λεπτά και 20 λεπτά για να κρυώσει, σε 1 ώρα και 10 λεπτά πίσω. Και μια μισή ώρα να πείσουμε να κρυώσει πολύ καλά, δεν πειράζει. 160 και θα γίνει τέλεια. Ο πατέρας της ιατρικής Ιπποκράτης συνιστούσε το μέλι σε όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους ασθενείς. Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι το μέλι παρατείνει τη ζωή, ενώ ο Δημόκρητος, ο οποίος έζησε περισσότερα από 110 χρόνια, απέδωσε τη μακροβιότητά του στο μέλι. Η βάση για την τάρτα μας είναι έτοιμη και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Αυτή τη γέμιση που σας έχω υποσχεθεί από την αρχή και σας έχω πει ότι θα είναι πάρα πολύ μελένια και θα είναι πολύ γευστική και θα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Αυτή. Πολύ απλά.
ένα τηγανάκι, wok, οτιδήποτε θέλετε πάνω στη φωτιά και θέλω να πάρετε την καλύτερη ποιότητα μέλι που μπορείτε να πάρετε. Θέλετε να πάρετε θυμαρίσιο, θέλετε να πάρετε ρίκι, αρκεί να πάρετε ένα ποιοτικό μέλι. Οπότε ρίχνουμε μέσα στο τηγανάκι το μέλι μας. Γιατί ίσα-ίσα θέλουμε να το ζεστάνουμε. Και τώρα, εμένα μου αρέσει λίγο να μπλέκω τις γεύσεις. Θα ρίξω και λίγο maple syrup, δηλαδή σιρόπι σφενδάμου. Σε περίπτωση που δεν σας αρέσει, δεν μπορείτε να βρείτε, δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κανένα πρόβλημα, βάζετε περισσότερο μέλι. Εμένα μου αρέσει να βάζω και λίγο maple syrup και μέλι ελληνικό. Και επειδή θέλω να πάρουν μία βράση, θα προσθέσω και τα αρωματικά μου μέσα. Λίγο ginger σε σκόνη, λίγο κανέλα σε σκόνη και βανίλια. Τέλεια. Στο τέλος θα ρίξουμε το λεμόνι όταν βγάλουμε από τη φωτιά, όταν πάρει μία βράση. Και για να δέσει όλο αυτό το μείγμα, το μυστικό είναι εδώ. Ψωμάκι. Θέλω να πάρετε ψωμάκι, είτε έχετε μπαγιάτικο, ψωμί του τόστ, οτιδήποτε σας αρέσει. Ακόμα και πολύ σπόρο ψωμί να πάρετε, δεν με πειράζει. Θα γίνει πολύ ιδιαίτερη η γέμιση. Και θα ρίξετε μέσα στο πολυκοπτικό σας, στο μίξερ. Θα το κάνετε σκόνη. Δεν έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο, σωστά? Όχι. Οπότε χτυπήστε καλά. Το ψωμάκι μου είναι έτοιμο. Και ήρθε η ώρα να τελειώσουμε τη γέμιση μας. Εν τω μεταξύ, πρέπει να πάρετε πολύ ποιοτικό μέλι, γιατί άμα το μέλι είναι νοθευμένο και έχει σιρόπι γλυκόζης, δεν θα πετύχει και η συνταγή μας. Ίσα-ίσα να πάρει μια βράση. Με το που πάρει μια βράση, βγάζουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το παγωμένο βούτυρο λούρπακ μέσα, για να ρίξουμε λίγο τη θερμοκρασία. Εδώ, σπάστε σε κομμάτια, μέσα στο μέλι. Ανακατέψτε. Κοιτάξτε εδώ. Άνετα, είναι ένα ωραίο γλάσο για οτιδήποτε θέλετε να βάλετε, έτσι όπως είναι, για οποιοδήποτε γλυκό. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε λίγο σπιρτάδα μέσα, πώς, ξύσμα από ένα λεμόνι. Τέλεια. Ρίχνουμε το ξύσμα και το χυμό από ένα λεμόνι. Άμα είναι πολύ ζουμερό το λεμόνι, βάλτε μισό. Άμα δεν είναι πολύ ζουμερό, βάλτε το ολόκληρο. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Αλλά αυτό είναι πολύ ζουμερό. Θα σου πω και ένα ωραίο tip. Όταν το λεμόνι δεν βγάζει με τίποτα ζουμί, δηλαδή δεν έχει καθόλου ζουμί, βάλτε 10-15 δευτερόλεπτα στα μικροκύματα και μετά που θα το βγάλετε έξω και το στύψετε, κατευθείαν θα βγάλει πάρα πολύ ζουμί. Το tip της ημέρας του Άκη. Ανακατεύουμε και το λεμόνι και βέβαια οπωσδήποτε πρέπει να ρίξουμε λίγο αλατάκι. Αν και σας φαίνεται έτσι παράδοξο να βάζουμε αλάτι σε γλυκές συνταγές, πρέπει οπωσδήποτε. Το αλάτι ισορροπεί πάρα πολύ τα γλυκά μας και τους δίνει πιο ωραία γεύση. Τώρα ήρθε η ώρα για το ψωμί, πάει και αυτό μέσα. Ανακατεύουμε. Προσέξτε, δεν μπορείτε να βάλετε φρυγανιά, γιατί άμα βάλουμε φρυγανιά θα τραβήξει όλη την υγρασία. Θέλουμε ψωμί, κανονικά. Άμα το ψωμί μας έχει μπαγιατέψει λίγο, δεν μας πειράζει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε φρυγανιά. Και τώρα σε αυτό το σημείο δοκιμάστε τη γέμιση. Δεν υπάρχει. Είναι φανταστικό. Είναι σαν μελομακάρονο. Αλλά πιο μελένιο. Τώρα, ρίχνουμε τη γέμισή μας μέσα στη βάση της σάλτας μας. Πιέζουμε να πάει παντού και επειδή το έχετε κάνει εικόνα τι γεύση θα έχει, σας λέω ότι καθώς θα το βγάλουμε από το φούρνο, θα ρίξουμε από πάνω παγωτό και μέλι και θα γίνει χαμός. Τώρα, πάρτε ένα μαχαιράκι, κόψτε τα γύρω-γύρω εδώ για να έχει πιο ωραία εικόνα η τάρτα μας. Και τώρα, ήρθε η ώρα για ψήσιμο, φίλε Μπελέση. Ναι. Δώσε μου σε παρακαλώ προβλέψεις. 150 βαθμούς. Με δουλεύεις, κάτι διάβασες. Τα διάβασες, ε. Πάει ο πονηρούλη. Λοιπόν, σωστά Μπελέση, 150 βαθμούς, πόση ώρα? 25 λεπτά. Επίτηδες για κάτι σε ένα λάθος, ήξερες ότι είναι μισή ώρα, ε. Ωραία, 150 βαθμούς, μισή ωρίτσα και θα είναι έτοιμη η τάρτα. Μπορείτε να τη σερβίρετε είτε ζεστή είτε κρύα. Οπότε, 150 βαθμούς για 30 λεπτά και μόλις έτσι γίνει ωραία, σεξι και κρυώσει λίγο, θα σερβίρουμε παγωτό μέλι και θα βάλω και λίγο θυμάρι. Μην με κοροϊδέψετε, θα βάλω εγώ, άμα θέλετε εσείς μη βάζετε. Οι Αιγύπτιοι πρόσφεραν στους θεούς τους κυρίθρες με μέλι ως πολύτιμο δώρο αφοσίωσης και εξευμενισμού, ενώ η βασίλισσα Κλεοπάτρα έκανε μπάνιο μέσα σε γάλα με μέλι. Και η τάρτα μας είναι έτοιμη. Θέλουμε ένα ωραίο κομμάτι. Είναι ένα γλυκό που γενικά δεν σε λιγώνει, οπότε αυτή η τάρτα είναι από τις αγαπημένες μου τάρτες. Και θα βγάλω ένα ωραίο κομμάτι εδώ, λίγο γκουρμέ. Κοιτάξτε τώρα που έχει γίνει και η βάση έχει ψηθεί. Έχει γίνει μπισκοτένια, τριφτή, ωραία, σεξι. Θα βάλω λίγο παγωτό από πάνω, εδώ. Έπρεπε να ζεστάνω λίγο το κουτάλι για να μπορέσω να το βγάλω ωραία, αλλά δεν πειράζει.
το κάνω έτσι. Ένα φιλαράκι δυος μου. Εδώ, πάντα μα πάντα βάζω. Και σε αυτή τη συνταγή όντως πηγαίνει, επειδή το μέλι που χρησιμοποίησα είναι θυμαρίσιο. Βάλτε λίγο θυμαράκι εδώ και μόλις βάλετε θυμάρι. Μελάκι. Λοιπόν, όχι πολύ, ίσα ίσα να γυαλίσει. Και βουάλα. Για την τάρτα μελιού, κόβουμε το βούτυρο σε κυβάκια και τα βάζουμε στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια μαζί με το αλεύρι, τη ζάχαρη άχνη και αλάτι. Προσθέτουμε το αυγό, το νερό και χτυπάμε για 1-2 λεπτά μέχρι να σχηματιστεί μια σφιχτή ζύμη. Καλύπτουμε με μεμβράνη και βάζουμε στο ψυγείο. Μετά από 30 λεπτά, απλώνουμε λαδόκολλα στον πάγκο εργασίας μας, πασπαλίζουμε με αλεύρι και βάζουμε πάνω τη ζύμη. Καλύπτουμε με λαδόκολλα και ανοίγουμε τη ζύμη με ένα πλάστη. Βουτυρώνουμε μια καρτιέρα και μεταφέρουμε τη ζύμη. Τρυπάμε τη ζύμη με ένα πιρούνι και απλώνουμε μεμβράνη. Βάζουμε όσπρια για βάρος και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 30 λεπτά στους 160 βαθμούς. Αφαιρούμε το βάρος και ψήνουμε επιπλέον 20 λεπτά. Για τη γέμιση, βάζουμε σε βαθύ τηγάνι το μέλι, το σιρόπι σφενδάμου, το τζίντζερ, την κανέλα, τη βανίλια και βράζουμε σε δυνατή φωτιά. Αφαιρούμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το βούτυρο, το ξύσμα και το χυμό από το λεμόνι, αλάτι και ανακατεύουμε. Στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια, χτυπάμε το ψωμί και το προσθέτουμε στο τηγάνι με τα υπόλοιπα υλικά. Μεταφέρουμε όλο το μείγμα στη βάση της τάρτας και ψήνουμε για 30 λεπτά στους 150 βαθμούς. Σερβίρουμε με παγωτό, φύλλα δυόσμου, θυμάρι και μέλι. Παγωτό, μέλι και τάρτα μελιού, Παναγία μου. Είναι το πιο ωραίο γλυκό που μπορείς να δοκιμάσεις με μέλι. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ισορροπημένο, δεν μπορείς να σταματήσεις να τρως και επίσης δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω ούτε κι εγώ. Μόλις το φτιάξετε θα μου στείλετε μήνυμα και θα μου πείτε «Α, και είχες δίκιο, το γλυκό δεν υπάρχει». Καλή μας όρεξη.